Θα ξεκινήσουμε με μία μαθήτρια, η οποία κατά κάποιο τρόπο γύρισε το χρόνο πίσω, ξανακάθισε στα σταθρανία και στέλνει βέβαια ένα πολύ δυνατό μήνυμα ότι ποτέ δεν πρέπει να τα παρατάμε, γιατί έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν νομίζω να έχουν περάσει τα χρόνια. Θα μας πει η κυρία Ελένη Φουντουλάκη. Χαμογελαστή, να είστε καλά. Συγγνώμη και για την καθυστέρηση, ήταν να βγούμε στο τέταρτο μέρος της εκπομπής. Ωστόσο, είμαι σίγουρος ότι δίνετε βήμα στη νέα γενιά και δεν έχετε και κάποιο έτσι, κάποια αντίρρηση πάνω σε αυτό. Να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Κανένα πρόβλημα, φυσικά. Η νέα γενιά προηγείται. Για πείτε μας λίγο, προχωρήσατε και σε μία έτσι ανάρτηση ξεχωριστή. Ευχαριστήσατε καθηγητές για το βήμα, για τα εφόδια που σας έδωσαν, σωστά? Ναι, ήταν μια εσωτερική ανάγκη να πω ένα ευχαριστώ σε πραγματικά δασκάλους με όλη τη σημασία της έννοιας, ανθρώπους και δασκάλους μαζί. Για πείτε μας λίγο, πριν από 3 χρόνια αποφασίσατε να καθίσετε στα Θρανία? Ναι, το ήθελα από πάντα. Μου δόθηκε ευκαιρία όταν πια τα παιδιά μου είχαν μεγαλώσει αρκετά και δεν με χρειαζόταν τόσο. Το λίγο το πρόβλημα ήταν ότι ήταν μεγάλη διαδρομή από τον Άγιο Νικόλα ως την Ιεράπετρα. Αλλά εντάξει, όταν υπάρχει θέληση και όταν πραγματικά θέλεις κάτι, πιστεύω ότι θα βρεις τον χρόνο, τον τρόπο να τα καταφέρεις. Μάλιστα. Τι κρατάτε από αυτή την τριετή προσπάθεια με θετικό πρόσημο, βέβαια? Τα πάντα. Και τα αρνητικά και τα θετικά. Τα πάντα όλα. Είχατε διακόψει τις σπουδές σας πριν από πολλά χρόνια και σε ποια ηλικία? Ναι. Γύρω στα 15 χρονών. Γυμνάσιο, λοιπόν. Ναι. Είχα πάει πρώτη ηλικίου ένα τρίμηνο. Μετά παντρεύτηκα. Ναι. Οπότε, παιδιά, μετά, δουλειά, όλα μαζί. Πήγε πίσω. Δεν το έκανα μετά ποτέ. Μου δόθηκε η ευκαιρία όταν είχαν πλέον μεγαλώσει τα παιδιά. Και αποφασίσατε να πάρετε κάποια συγκεκριμένη ειδικότητα? Όχι. Στόχος μου δεν ήταν να μπω κάπου σε μια σχολή στο πανεπιστήμιο. Ναι. Ήθελα να συμπληρώσω ένα κενό που ένιωθα ότι κάτι μου έλειπε. Ήθελα να τελειώσω τη βασική εκπαίδευση. Νόμιζα ότι υπήρχε ένα κενό. Συνήθως όταν μπαίνουν κάποιοι σε αυτή τη διαδικασία να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, την φοίτησή τους, να ολοκληρώσουν αυτά τα μαθητικά χρόνια και να κλείσει αυτός ο όμορφος κύκλος που δεν έκλεισε στο παρελθόν. Συνήθως, ξέρετε, αποφασίζουν να συνεχίσουν, να κάνουν και το παραπάνω βήμα, να μπουν και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ναι, το καταλαβαίνω. Εγώ είμαι σε μια ηλικία, δεν μπορεί να είμαι πιο μεγάλη, 55 χρόνων, αλλά νομίζω ότι έχω και άλλες εκκρεμότητες, τις οποίες πρέπει να τις τελειώσω. Δεν ήθελα να συνεχίσω παραπέρα. Θέλω να κάνω πράγματα τα οποία άφησα στη μέση να αναπληρώσω κάποια κενά άλλα. Η στήριξη της οικογένειας σε αυτή την προσπάθεια, για πείτε μας. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο και για τα παιδιά μου, για τα αδέρφια μου, για όλους. Γιατί το θεωρούσαν, ας πούμε, παράξενο σε αυτή την ηλικία και που δεν τα θυμάσαι εύκολα, θέλει περισσότερη προσπάθεια, κούραση παραπάνω. Στην αρχή τους φάνηκε περίεργο, νομίζω ότι θα τα παρατήσω κιόλας. Περίεργο σημαίνει ξεκίνησαν τα παράπονα κάπως? Όχι τα παράπονα, πόσο σοβαρά το λες τώρα, θα πας αυτή την ηλικία σχολείο, τι να το κάνεις, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι, αλλά όταν είδαν ότι πραγματικά το ήθελα και με ενθαρρύνανε και με βοηθήσανε και προσπαθούσαν στο σπίτι να κάνω και καμιά δουλειά, ξέρετε, ναι, για να έχω περισσότερο χρόνο. Ναι, όχι, το είδανε πολύ θετικά μετά. Λοιπόν, το και μήνυμα... Μάλιστα, ναι, ολοκλήρωστε. Και μάλιστα μου λένε έπρεπε, ξέρω εγώ, να το κάνουν κι άλλοι αυτό. Δηλαδή όποιος δεν έχει τελειώσει να προσπαθήσει να το κάνει. Γιατί έβλεπαν ότι αυτό το πράγμα με γεμίζει, μου δίνει δύναμη. Αυτό. Λοιπόν, το μήνυμά σας. Το μήνυμα το οποίο προκύπτει και θέλετε να ακουστεί αυτή τη στιγμή. Ποιο είναι? Ποτέ δεν είναι αργά. Και όταν κάποιος θέλει κάτι, πραγματικά θα βρει και τον τρόπο και τον χρόνο, τα πάντα. Λύχη, θέληση θέλει, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Θέληση. Να σας ευχαριστήσω πολύ, εύχομαι να τα ξαναπούμε. Ηχηρό το μήνυμα, όμορφα συναισθήματα, όχι μόνο μέσα από την ανάρτηση, αλλά και μέσα από το χαμόγελό σας και τα λόγια σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να ευχαριστήσω και πάρα πολύ ότι είμαι καθαρίστρια στο πρώτο γυμνάσιο Αγίου Νικολάου. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη διευθύντριά μου, την κυρία Όλγα Πιθαρούλη, καθώς τη γραμματέα, τη Δέσποινα την Καλύβα, γιατί πραγματικά με βοηθήσανε πάρα πολύ. Ήταν το στήριγμά μου κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, οτιδήποτε ήθελα. Τους ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου. Μάλιστα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.